Το πόθεν έσχεση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, η Βουλή υπέβαλε ένσταση στο Ανώτατο Δικαστήριο για την αναφορά του νόμου από τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία. Επιμένει ότι οι δύο αξιωματούχοι δεν μπορούν να εξομοιώνονται με του δικαστέ που εξαιρούνται από την νομοθεσία, διότι δεν ανήκουν στη δικαστική εξουσία αλλά διευθύνουν την νομική υπηρεσία. Μα ενημερώνει ο Πολύκαρπο Θωμά. Το ανώτατο δικαστήριο θα κληθεί να αποφασίσει για τη συνταγματικότητα τη νομοθεσία για το Πόθεν Έσχε που ψήφισε το νομοθετικό σώμα λίγο πριν από το κλείσιμο για τι θερινέ διακοπέ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων υπέβαλε ένσταση στην αναφορά του νόμου από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο κάνει λόγο για παραβίαση τη αρχή διάκριση των εξουσιών λόγω τη συμπερίληψη στα υπόχρεα πρόσωπα για υποβολή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού του. Η υποχρέωση ή όχι του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού του να υποβάλουν Πόθεν Έσχε σε αντιδράσει από τότε που τα σχετικά νομοσχέδια συζητούνταν στο πλαίσιο τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών. Στην ένστασή τη, η Βουλή υποστηρίζει ότι οι δύο αξιωματούχοι δεν μπορούν να εξομοιωθούν με του δικαστέ, καθώ δεν ανήκουν στη δικαστική εξουσία αλλά διευθύνουν την νομική υπηρεσία. Γενικό Εισαγγελέα και Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα δεν εξισώνονται με του δικαστέ, δεν υπάγονται στη δικαστική υπηρεσία ή στο δικαστικό σώμα, ούτε συνιστούν μία εκ των πολιτιακών και συνταγματικών εξουσιών, οι οποίε προβλέπονται στο Σύνταγμα τη Δημοκρατία και διακρίνονται σε εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία. Η Βουλή υποστηρίζει επίση ότι οι δύο αξιωματούχοι πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο λόγω τη μεγάλη επιρροή του και των σοβαρών ευθυνών που φέρουν σε δημόσιε υποθέσει είναι αναμενόμενο και επιβαλλόμενο ο Γενικός Εισαγγελέα και Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα ως δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα και λόγω της ευθύνης τους για χειρισμό ή συμμετοχή τους σε χιλιάδες υποθέσεις αγωγών, διαιτησιών και προσφυγών να συμπεριλαμβάνονται στο νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που σύμφωνα με την ένσταση δεν αφορά τους όρους υπηρεσία τους αλλά αποτελεί δικλίδα διαφάνειας και ελέγχου για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους οι αξιωματούχοι και άλλοι κρατικοί υπάλληλοι. Η Βουλή επικαλείται επίση καταγγελίε εναντίον των δύο αξιωματούχων στην ανεξάρτητη αρχή κατά τη διαφθορά ω αιτιολογία για τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων. Πάντω, Γενικό και Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα είχαν ταχθεί εξ αρχή ενάντια στη συμπερίληψή του στα υπόχρεα πρόσωπα, αντιπροτείνοντα σύστημα αυτορύθμιση στα πρότυπα των δικαστών. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο θα συνεδριάσει στι 4 Σεπτεμβρίου για να εξετάσει την υπόθεση. Τέλος της ημερήσιες εκδρομές στα κατεχόμενα από το τέλος Αυγούστου.